Σκηνή Ρουγκέρι, πλάνο πρώτο, λήψη δεύτερη. Έτοιμοι. Πάμε. Κύριε Ελισάβετ, σίγουρα μπορείτε να την κρατήσετε, έτσι. Ναι, βέβαια μπορώ να την κρατήσω. Μην αγχώνεσαι, πήγαινε εσύ τη δουλειά σου και είμαι εδώ. Με τη συμμετοχή της Κάρμεν Ρουγκέρι συνεχίζονται τα γυρίσματα της ταινίας της Μαρίας Βολιαντοπούλου με τίτλο «Για θύμισέ μου». Η ταινία αφορά την νόσο του Αλσχάιμερ. Εγώ ξέρω, είμαι, με αυτά τα θέματα έχω μια ευαισθησία και βεβαίως είπα αμέσως ναι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο αγγίζει πάρα πολλές ψυχές και δυστυχώς πολλοί το έχουν ζήσει, είτε ως δεύτερο πρόσωπο είτε ως τρίτο. Το θέμα συγγενεί και όχι μόνο. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από αυτό. Στην ταινία συμμετέχουν περισσότεροι από 60 εθελοντές με στόχο την ανάδειξη της σημαντικότητας των φροντιστών ατόμων με Αλτσχάιμερ. Και ως ψυχολόγος αλλά και ως Μαρία έχω ζήσει εμπειρία όσον αφορά την νόση του Αλτσχάιμερ και επειδή είναι κάτι αρκετά επίπονο για έναν φροντιστή και δεν καταλαβαίνει την αξία του μέσα από όλο αυτό, αυτή η ταινία γίνεται για αυτό το λόγο. Να δείξουμε ποια είναι η αξία ενός φροντιστή, να τον επιβραβεύσουμε και να είμαστε με οποιονδήποτε τρόπο δίπλα σε αυτό. Ο ρόλος μου είναι σαν να προσπαθώ να εξηγήσω τι είναι ακριβώς αυτή η αρρώστια με τα λόγια της Μαρίας που είναι πάρα πολύ όμορφα. Την ταινία, πώς είναι το όνομά σου? Μαρία. Και ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος σου? Να είμαι το παιδί της Ανδριανής και να είμαι η εγγονή της πρωταγωνίστρης. Ανάμεσα στους εθελοντές, εκτός από την Κάρμεν Ρουγκέρι, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Τάνια Ρόκα, ο Κώστας Αποστολάκης, αλλά και η δική μας δημοσιογράφος της Κρήτη TV, Ανδριανή Αγγελιδάκη. Γνωρίζετε τι είναι το Αλτσχάιμερ? Όλη η ομάδα εδώ δουλεύει εθελοντικά. Και εμείς οι ηθοποιοί και το συνεργείο και η Μαρία και όλος ο κόσμος. Υπήρχε θέληση, είδε ο κόσμος ότι η ομάδα είναι δυνατή, μας εμπιστεύτηκε. Για να βοηθήσουμε με το δικό μας λιθαράκι όπως μπορούμε και όσο μπορούμε.